Θα ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση με Νέα Λικαρνασσού. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού με αφορμή μια ξεχωριστή δράση, μια ακόμα δράση από την ομάδα Ζόδρο, εθελοντική ομάδα Ζόδρο. Ομορφαίνει τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο η συγκεκριμένη ομάδα. Η Εύη έχει δίπλα της την κυρία Κοκόπηλά του, μέλος της εθελοντικής ομάδας Ζόδρο. Εύη. Καλό απόγευμα από την όμορφη πλέον περιοχή της Αλικαρνασσού και όμορφη γιατί η εθελοντική ομάδα Ζόδρο έχει βάλει το λιθαράκι της με πολύ μικρές πινελιές και έχει καταφέρει να δώσει κάτι διαφορετικό όχι μόνο στους κατοίκους αλλά και στους περαστικούς. Δίπλα μου έχω την κυρία Γογόπηλά του, είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Ζόδρο και μία από τις τελευταίες δράσεις που έκαναν είναι να βάλουν 10 ποδήλατα εδώ κατά μήκος της λεωφόρου Ικάρου, τα οποία είναι ζωγραφισμένα και έχουν πάνω και αληθινά λουλούδια, φρέσκα λουλούδια, να βάλουν διάφορες πολύ όμορφες κορδέλες στα δέντρα, αλλά και να φτιάξουν μικρές πολιτείες όπως τις ονόμασαν, με σκοπό να στολίσουν την περιοχή. Θα μας πει περισσότερα βεβαίως και η κυρία Πηλά του. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Λιθός Ανέστη. Καλησπέρα σε όλους. Πώς προέκυψε μία από αυτές τις δράσεις? Είναι γνωστό το ότι έχετε καταφέρει να αλλάξετε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Αυτή τη φορά κάνετε κάτι διαφορετικό με τα ποδήλατα αλλά και τις πολύ όμορφες κορδέλες που βλέπουμε. Ποια ήταν η κινητήριος δύναμη για αυτή τη δράση αυτή τη φορά? Έχουμε ανάγκη να βλέπουμε όμορφα πράγματα και νιώθουμε την ευθύνη ότι μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν τα ποδήλατα, τα σκουριασμένα, μπορούν να γίνουν πολύ ωραίες λάστρες. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα και μαζί με πολλούς εθελοντές συμμετείχαμε στο να οργανώσουμε όλο αυτό. Να βάλουμε και ξύλινα στολίδια στα δέντρα μας, να γίνουν οι λάστρες με τα λούδια μπροστά και πίσω, να γίνουν κορμοί που θα δίνουν και μηνύματα καθώς περνάς από το σημείο αυτό, στο ότι δεν πετάμε κάτω ψίχουλα, δηλαδή σκουπίδια, με τα περιστεράκια. Όπως και σεβόμαστε την πόλη μας, τη διατηρούμε καθαρή. Πόσοι άνθρωποι περίπου εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Γύρω στα 30 άτομα. 30 άτομα πρόσφεραν και εργάστηκαν για να γίνει αυτό το σταυροδρόμι της Ικάρου και Ροδότου πιο όμορφο. Φαντάζομαι, κυρία Πηλάτου, υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες πέφτουν στο τραπέζι. Τα είχαμε ξαναπεί και πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σας είχα ρωτήσει ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Μου είχατε πει θα δούμε. Αλλά μετά από 2 εβδομάδες, περίπου 10-12 μέρες, ξεκινήσατε και παρουσιάζετε σήμερα αυτό το εξαίσιο, το υπέροχο αποτέλεσμα. Και προσέξτε, 30 άτομα από πίσω, που σημαίνει λίγο ακόμα δημοσιότητα να πάρουν οι δράσεις σας. Θα αυξηθούν τα μέλη και θα προχωρήσετε στην αλλαγή όλου του Ηρακλείου, εθελοντικά πάντα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό ζητάμε, γιατί πιστεύω όλοι θέλουν τη γειτονιά τους πιο όμορφη, με λουλούδια, με χρώμα, οικαστικές παρεμβάσεις. Έχουμε ανάγκη όλο αυτό το όμορφο για να φύγει και το γκρι πια από τη ζωή μας. Έχουμε περάσει αρκετά χρόνια δυσκολίες, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Και ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί, μία ώρα να αφιερώσει το μήνα, θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνει ακόμα πιο όμορφη πόλη. Ο πιο μικρός ηλικιακά εθελοντής και μέλος της ομάδας. Και 3 και 4 έχουν έρθει. Μάλιστα. Και στολίζουν και χαίρονται πολύ ή βάζουν τα χεράκια τους για να ζωγραφίσουν. Πρέπει να σεβαστούμε τις δημιουργίες σας, να τις σεβαστούμε, να τις διατηρήσουμε. Προκειμένου και εσείς βέβαια να σταθείτε στα πόδια σας εντός αγωγικών και να προχωρήσετε και στις επόμενες δράσεις. Να ρωτήσω ποια θα είναι η επόμενη δράση, έχετε καταλήξει? Είναι μία ακόμα εικαστική παρέμβαση που θα γίνει σε λίγες μέρες και θα είναι πολύ εντυπωσιακή, θα σας αφήσω όμως για έκπληξη. Μάλιστα. Είναι μία δράση δεντροφύτευσης που περιμένουμε σε λίγες μέρες να ανακοινώσουμε. Είναι κάποιες δράσεις που μέχρι να μπει το τελικό OK δεν μπορούμε να τις κοινοποιήσουμε. Άρα θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Μάλιστα. Εδώ είμαστε για να τα προβάλλουμε. Να προσθέσουμε λοιπόν ότι το ποδήλατο που είδαμε μόλις πριν από λίγο είναι ένα κανονικό ποδήλατο παλιό, το οποίο όμως με λίγο χρώμα και πολύ καλή διάθεση μεταμορφώθηκε σε αυτό το εξαίρετο διακοσμητικό.
Όπως και αυτά που βλέπουμε τώρα τα στολίδια, έχουν πάνω μηνύματα όπως το ελπίζω, το ζω, μηνύματα που θέλει η εθελοντική ομάδα να περάσει στον κόσμο και τουλάχιστον για μας, για το συνεργείο της Κρήτη TV που βρεθήκαμε στην περιοχή, σίγουρα έδωσε ένα τελείως διαφορετικό και πολύ ευχάριστο μήνυμα και ένα μήνυμα ελπίδας ότι αυτή η γειτονιά μπορεί να γίνει ακόμα πιο όμορφη, αρκεί να θέλουμε και εμείς να δώσουμε έτσι λίγο από το χρόνο μας. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλουμε. Κυρία Πιλάτου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, πολύ. Πολλά σε όλους.